السيسي. نعم احنا رسالة تقدير واحترام ومحبة من الشعب المصري إلى ممثلي الشعب المصري. Εκφράζουμε και μεταφέρω τον σεβασμό, την εκτίμηση του Αιγυπτιακού λαού προς τον ελληνικό λαό. الرسالة هي العلاقة القوية المتينة المستمرة الممتدة عبر التاريخ. Και το μήνυμα είναι η παλαιά συνεχής σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Επιτρέψτε μου επίσης να εξ ονόματός μου και εξ ονόματος του Αιγυπτιακού λαού να αναφερθώ στην ταχεία ανάρρωση στον Υπουργό Εξωτερικών. ومعالي رئيس البرلمان انا بتفق مع فخامتك في كل ما ذكرته عن طبيعه العلاقات المصريه اليونانيه وحجم العلاقات المصريه اليونانيه وعمقها. سيمفونا بوليتا με ό,τι προαναφέρατε για τις σχέσεις των δύο χωρών και για το μέγεθός τους. واللي بتتاكد من خلال اجراءات عمليه حقيقيه بين البلدين. Και που βεβαιώνονται από πράξεις, πρακτικές που λαμβάνονται συνεχώς. واللي كان اخرها عمليه ترسيم الحدود البحريه بين مصر واليونان والتي اتفق مع معالي رئيس البرلمان في انها قامت في اطار القانون الاعراف الدوليه. Και που τελευταία ήταν η χάραξη των θαλασσίων συνόρων βάσει των διεθνών κανονισμών και νόμων και του ναυτικού δικαίου. واحنا كمان بنشكركم على رئيس البرلمان على ان انتم تصلوا بصوت مصر الى برلمانات اوروبا. Θα σας ευχαριστούμε πάντα όταν μεταφέρετε τη φωνή της Αιγύπτου προς τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια. وبدعو معالي رئيس البرلمان الى التواصل والزياره المتبادله بين البرلمان المصري والبرلمان και να συνεχιστεί με επαφές και με επισκέψεις μεταξύ εκπροσώπων των δύο κοινοβουλίων μας. بشكركم على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة اللي أنا بشوفها في كل زيارة أو في كل مكان أقصده واللي بيعكس رغم كورونا وأثارها ومحاذيرها حجم المودة والاحترام والمحبة اللي بين البلدين. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία που πάντοτε μας παρέχετε και που παρά τις δυσκολίες της πανδημίας του κορονοϊού είναι παντού και σε όλα τα σημεία αισθητή. Θα τα γίνουν δεύμαν Μصر الصديقه القويه الداعمه لكم معالي رئيس البرلمان. Βεβαιώνοντας ότι η Αίγυπτος είναι η παντοτινή φίλη, η ισχυρή η οποία θα στέκεται στο πλευρό σας. مرة تانية من خلال هذه الزيارة وهذا اللقاء تحياتي للشعب اليوناني الصديق. Άλλη μια φορά, επ' ευκαιρία αυτής της επίσκεψής μου, απευθύνω τους θερμούς χαιρετισμούς και ευχές στον φίλο ελληνικό λαό. شكرا جزيلا. Σας ευχαριστώ θερμά.